Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για το Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές και θα δούμε αναλυτικά τα θέματα των Σερών αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Ωστόσο θα ξεκινήσουμε τώρα κυρίες και κύριοι με την ομιλία του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αυτή την ώρα είναι στο βήμα της ΔΕΘ. Είναι η πρώτη ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας στο πλαίσιο της 81ης ΔΕΘ και παρουσιάζει ο κύριος Μητσοτάκης, όπως θα ακούσετε και ακούσαμε και εμείς νωρίτερα, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ένα οδικό χάρτη για έξοδο της χώρας από την κρίση, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στην αρχή της ομιλίας του τόνισε ότι δεν θα μοιράσει χρήματα που δεν υπάρχουν. Έκανε λόγο για συμφωνία αλήθειας των πολιτών και είπε τέλος στον φαύλο κύκλο του λαϊκισμού. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία η οποία είναι σε εξέλιξη. Στην αξιοκρατία. Ως Πρωθυπουργός δεν έχω καμία πρόθεση να γίνω ένας διαιτητής ανάμεσα σε αντικρουόμενες φατρίες. Ούτε να ανεχθώ οποιαδήποτε έλλειψη μεταρρυθμιστικού σθένους. Η νέα κυβέρνηση θα δεσμευθεί από την πρώτη μέρα ότι θα υλοποιήσει πλήρως και εγκαίρως το συμφωνηθέν από τη χώρα πρόγραμμα ως προς το σκέλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν ούτως ή αλλιώς. Και όχι μόνο θα το υλοποιήσει, αλλά θα το συμπληρώσει και με ένα πρόγραμμα από επιπρόσθετες μεταρρυθμίσεις που θα αποτελούν τον πυρήνα ενός συνολικού σχεδίου ανασυγκρότησης της χώρας. Όμως, θα θέσουμε και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συνεννόησης με τους πιστωτές μας. Εμείς θα προωθήσουμε γρήγορα, αποφασιστικά και αποτελεσματικά μεταρρυθμίσεις και πέρα από το πλαίσιο που έχουν συμφωνηθεί και εκείνοι οι πιστωτές μας θα συμβάλλουν με χαμηλότερους δημοσιονομικούς στόχους. Και δύο είναι τα πεδία που απαιτείται επιγόντως μια νέα συμφωνία με τους πιστωτές μας. Πρώτον, ο περιορισμός του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος από το 2018 και μετά από το 3,5% στο 2%. Γιατί είναι αυτό σημαντικό? Για να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος με τη σειρά του θα στηρίξει την ανάπτυξη. Και δεύτερο πεδίο που απαιτείται μια νέα συμφωνία με τους πιστωτές μας, μια τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση που θα μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές σε συνδυασμό με μια στοχευμένη μείωση των δαπανών αλλά και βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης. Επιτρέψτε μου κυρίες και κύριοι σε αυτό το σημείο να αναφερθώ λίγο πιο εκτενώς στη φορολογική μας πολιτική. Το φορολογικό μας σύστημα έχει αποτύχει κτρά. Χαρακτηρίζεται από μια παραοικονομία που ξεπερνάει τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ, από φοροδιαφυγή που ξεπερνάει τα 12 δις ευρώ, από απώλειες εσόδων ΦΠΑ που ξεπερνούν τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ταυτόχρονα, προσέξτε, παρά την εξοδοτική αύξηση των φόρων, τα έσοδα μειώνονται. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των πολιτών εκτοξεύονται. Έχουν φτάσει τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ σήμερα ένας στους δύο Έλληνες χρωστά στην εφορία. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Καμία κοινωνία δεν μπορεί να υπομένει αδιαμαρτύρητα τη φορολογική της εξόντωση. Πολύ περισσότερο όταν αυτή δρομολογείται για να συντηρηθεί ένα αναποτελεσματικό και πελατειακό κράτος. Η αύξηση των φόρων αποδείχθηκε κοινωνικά άδικη και οικονομικά αναποτελεσματική. Αντίθετα, η μείωση των φόρων, όποτε δοκιμάστηκε, απέδωσε. Θυμίζω, το 2014 και χωρίς δημοσιονομικά ισοδύναμα, μειώσαμε κατά 10 μονάδες το ΦΠΑ στην εστίαση, κατά 30% τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, κατά 30% την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης και κατά 5% τις ασφαλιστικές εισφορές. Εμείς λοιπόν θα απελευθερώσουμε τους πολίτες από τα δεσμά της υπερφορολόγησης. Συμφωνία αλήθειας και καθαρές κουβέντες λοιπόν. Σήμερα δεσμεύομαι απέναντί σας ότι με τη δική μας κυβέρνηση
μειώνεται μεσοσταθμικά ο ένφια κατά 30% εντός 2 ετών. Μουσική 20% το πρώτο χρόνο και 10% το δεύτερο. Θα ωφεληθεί όλη η κοινωνία, όλα τα νοικοκυριά, αλλά περισσότερο τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα. Μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής στις επιχειρήσεις από το 29% στο 20% εντός 2 ετών. Το 24% τον πρώτο χρόνο και στο 20% το δεύτερο, καθώς και η φορολόγηση στα μερίσματα που απεδείχθη αναποτελεσματική από το 15% στο 5%. Επανέρχεται ο ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια από το 24% στο 13%. Και καταργείται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο κρασί. Και τέλος, αυξάνεται το όριο υπαγωγής στο ΦΠΑ από τις 10.000 ευρώ στις 25.000 ευρώ. Αυτά είναι τα μέτρα που μπορούμε να δεσμευτούμε. Και είναι μέτρα άμεσης εφαρμογής. Με προϋπόθεση όμως, προσέξτε, με προϋπόθεση την ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά και τη μείωση των στόχων του πρωτογενούς πλεονάσματος στο 2%, βούλησή μου είναι μέσα στη θητεία μας να προχωρήσουμε σε εξής αλλαγές. Συντελεστών στα φυσικά πρόσωπα με εισαγωγικό συντελεστή για τα χαμηλά εισοδήματα 9%. Γιώργο, αν θες, σας βρούμε. Και μείωση στο ΦΠΑ με την καθιέρωση 2 συντελεστών πια στο 22 και στο 11%. Η ανάσα των 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ από την μείωση των στόχων του πρωτογενούς πλεονάσματος, αλλά ταυτόχρονα η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και η δικαιότερη κατανομή της φορολογίας θα μας βοηθήσουν να ελαφρύνουμε το φορολογικό βάρος για την Ελλάδα που παράγει, την Ελλάδα που πάει την πατρίδα μπροστά. Πήραμε λοιπόν μία γεύση, πήρατε και εσείς μία γεύση από τα όσα γίνονται αυτήν την ώρα στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι θα υπάρχει συμφωνία αλήθειας με καθαρές κουβέντες, παρουσίασε κάποια σημεία από τα όσα θα πράξει αν εκλεγεί κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, μείωση του έμφυα όπως είπε χαρακτηριστικά 30%, μείωση φορολογικού συντελεστή από το 29 στο 20%, μειώσεις στα μερίσματα, μείωση στο μέρισμα, καθώς και επανέρχεται ο ΦΠΑ στο 20%. Αυτά λοιπόν ανέφερε από την ομιλία του ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα και θα μεταφερθούμε τηλεφωνικά στο Βελίδιο. Τηλεφωνικά κοντά μας είναι ο Θανάσης ο Μασλαρινός, με την ιδιότητα του συναδέρφου θα τον φιλοξενήσουμε, αλλά και με την ιδιότητα του Περιφερειακού Συμβούλου. Θανάση, καλησπέρα. Δημήτρη, καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα και εμείς αλλά και οι φίλοι τηλεθεατές από την ομιλία του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι ακριβώς συμβαίνει στο Βελίδιο? Βλέπουμε είναι και εκεί και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής, ο Αχιλλέας Καραμαλής. Φαντάζομαι πως έχετε δει εικόνες και από τους επώνυμους, Δημήτρη, αλλά και από τον κόσμο, ο οποίος έχει κατακλείσει το Βελίδιο, είναι κατάμεσο και μέσα και έξω. Κυριολεκτικά δεν πέφτει καρφίτσα. Υπάρχει αισιοδοξία σε όλα τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας και φίλους για την επόμενη μέρα. Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν αρκετά σοβαρός στην ομιλία του και συνεχίζει να είναι σοβαρός. Μιλάει για ένα συμβόλαιο αλήθειας με τον λαό. Κάτι που δεν έχει γίνει ίσως μέχρι τώρα, ειδικά από την ίν κυβέρνηση. Δεν έχει να τάξει τίποτα, δεν έχει να προσφέρει τίποτα, παρά μόνο αγώνα, προσπάθεια, ειλικρίνεια, αλήθεια και δικαιοσύνη. Πάντως, Θανάση, ανέφερε ότι στόχος είναι η μείωση του ΦΠΑ
30%, δηλαδή 20 την πρώτη χρονιά, 10 την πρώτη χρονιά, 20 τη δεύτερη. Το θέμα είναι αν αυτά τα οποία αναφέρουν οποιοδήποτε μιλούν στην έκθεση, είτε είναι η νυν κυβέρνηση, είτε είναι η επόμενη κυβέρνηση, ο αρχηγός της, του κάθε κόμματος, μπορούν να υλοποιηθούν, γιατί γνωρίζουμε ότι κουμάντο, και με συγχωρείτε για την αργό, κάνουν οι εταίροι μας. Δημήτρη, όλα αυτά που ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης είναι άκρως κοστολογημένα και υπολογισμένα, γι' αυτό δεν είπε πολλά πράγματα. Είπε ακριβώς αυτά που μπορεί να κάνει την επόμενη μέρα. Σταδιακά, όπως είπες και εσύ, να κατεβάσει το ΦΠΑ, να ξεκινήσει από εκεί. Από κάπου, τέλος πάντων, να γίνει μια αρχή για ελάφρυνση του κόσμου, της οικογένειας, του κάθε Έλληνα πολίτη. Κάποια στιγμή πρέπει να πάμε και λίγο ανάποδα, όχι μόνο βάρη. Και λίγο μια ελάφρυνση, νομίζω ότι είναι ένα άλλο τόνο αισιοδοξία στον κόσμο. Μάλιστα. Τα μηνύματα τα οποία υπάρχουν εκεί, φαντάζομαι μίλησες και με συναδέρφους σου, μιλήσατε με βουλευτές, πρώην υπουργούς, τι λένε? Αυτό είπα μόλις πριν, είναι όλοι πολύ αισιόδοξοι, βλέποντας και την τελευταία δημοσκόπηση που δείχνει σταθερά μπροστά τη Νέα Δημοκρατία. Όλοι είναι αισιόδοξοι για την επόμενη μέρα. Πιστεύουν ότι με όλα αυτά που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, με τις τηλεοπτικές άδειες, με τις φορολογίες, με όλα τέλος πάντων το μεταναστευτικό που δεν μπορεί να το χειριστεί σωστά και όλα αυτά, πιστεύουν ότι δεν θα αργήσουμε να πάμε σε εκλογές και φυσικά η επόμενη μέρα να ανοίξει η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Θανάση Μασλαρινέ, σε ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Καλό βράδυ. Θα πάμε στα θέματα τώρα του δελτίου μας. Στη συνέχεια θα ξαναεπιστρέψουμε, αν και εφόσον είναι σε εξέλιξη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα όσα συμβαίνουν κάτω στην Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι. Αναφέραμε κάποια σημεία της ομιλίας του κυρίου Μητσοτάκη. Θα δούμε τι θα έχει να πει τα επόμενα λεπτά καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας του. Τώρα, πάμε να δούμε τι έχουμε στην τοπική επικαιρότητα. Ένας 37χρονος έχασε την ζωή του, κυρίες και κύριοι, σήμερα το πρωί, τα ξημερώματα, σε τροχαίο που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σερών Δράμας έξω από το Δαφνούδι. Στο ύψος της διασταύρωσης λοιπόν Δαφνουδίου σημειώθηκε με τοπική σύγκρουση μεταξύ δύο αυτοκινήτων που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση και οδηγούσαν ένας 26χρονος και το ένα και ένας 37χρονος το άλλο, στο οποίο βέβαια ακόμη δύο άτομα ηλικίας 39 ετών. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 37χρονου οδηγού και ο τραυματισμός των δύο επιβατών, όπως επίσης και του 26χρονου. Ο προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργείται από το Τμήμα Τροχέας Σερών. Τραγικό δυστύχημα συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες στο δημοτικό διαμέρισμα Εμμανουήλ Παπά, έξω από το χωριό Δαφνούδι. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά. Στο ένα αυτοκίνητο επέβαιναν τρεις ειδικοί φρουροί, οι οποίοι επέστρεφαν στα σπίτια τους μετά την νυχτερινή υπηρεσία τους. Στο άλλο, ένας Αθηναίος πολίτης. Ανασύρθηκε νεκρός ο 37χρονος ειδικός φρουρός, ενώ συνεπιβάτες του νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Σε άμορφη μάζα σιδερικών κατέληξαν τα δύο αυτοκίνητα. Έρευνες για το τραγικό συμβάν διεξάγει η Τροχέα Σερών. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του 37χρονου άντρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα στα επόμενα θέματα. Πολλές και σοβαρές είναι οι ελλείψεις που υπάρχουν στα κέντρα υγείας της χώρας. Παρόμοια είναι και η κατάσταση στα κέντρα υγείας της Περιφερειακής Ενότητας των Σερών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρει με δηλώσεις του μέσα από την εκπομπή Κάθε Μεσημέρι και στην Ελένη Μωραϊτή ο πρόεδρος των Ιατρών Κέντρο Υγείας Σιδηροκάστου, Χρήστος Χαϊδευτός. Να φαίνεται πως είναι τα περισσότερα κέντρα υγείας της χώρας, καθώς οι ελλείψεις που εμφανίζονται είναι πολλές. Μιλώντας στην εκπομπή Κάθε Μεσημέρι με την Ελένη Μωραΐτη, ο πρόεδρος ιατρών του Κέντρου Υγείας Σιδηροκάστου, Χρήστος Χαϊδευτός, υποστηρίζει πως η κατάσταση στο παραπάνω κέντρο υγείας είναι τραγική. Γιατρούς έχουμε δύο ειδικούς. Στερούμαστε καμιά πάντα τον έναν την περιφέρεια και είμαστε πάντα δύο ειδικοί.
Από υλικά δεν ξέρω, θα μας βρείτε πάντα να έχουμε τα πάντα. Όπα! Παράδειγμα, αυτή τη στιγμή έχω ένα πιεσόμετρο. Ένα κέντρο υγείας στην Ροκάστρο. Να μ' ακούσουν όλοι οι παιδιά. Γιατί έχετε ένα πιεσόμετρο? Ένα πιεσόμετρο. Και πού πήγαν τα 4 γιατί δεν λειτουργεί τίποτα. Τι όταν δώσαμε τη δαπάνη που ήταν 80 ευρώ, μας την κόψαν γιατί ήταν πολύ αυξημένη. Ελάτε στο κέντρο υγείας στην Ροκάστρο, υπάρχει ένα πιεσόμετρο. Δώστε, λέει, δαπάνη. Δηλαδή θα βγει ο υπάλληλος του κέντρου υγείας στην Ροκάστρο. Θα πρέπει, επειδή είναι εξονοσοκομιακό, αναλώσιμο υλικό, έχουν κάποιους κωδικούς, να βρει τρεις εταιρείες ο υπάλληλος. Αυτές οι εταιρείες να δώσουν δημοπρασία για ένα πιεσόμετρο πράγμα. Να πάει στην ΥΠΕ, να γυρίσει από την ΥΠΕ. Και αυτό θα φάει τρεις μήνες. Συγγνώμη, και αν έχουν τρεις γιαγιάδες για να μετρήσουν την πίεση, μία περιμένει την άλλη. Ευτυχώς οι γιαγιάδες μαζί τους φέρνουν και το πιεσόμετρο. Κάποτε στο Σαμάν δείξαμε και θύχτηκε, άκουσα η τέταρτη υγειονομική περιφέρεια, που λέμε ότι όταν έρχεστε για αλλαγές στα κέντρα υγείας, φέρετε και τις γιάδες σας. Έτσι. Λοιπόν, και ποιο είναι το γέλιο τώρα? Το πήραμε το χαρτάκι απ' έξω. Λιμονικό, ναι. Το πήραμε το χαρτάκι απ' έξω και σε εμάς τους συνδρόμους. Και το έχουμε έξω από την πόρτα του χειρουργικού για να μην το πιάνει η κάμερα. Ηθικό προβάδισμα. Συγγνώμη, έχετε και ακόμα το αρχιτεκτονικό. Βεβαίω. Γιατί δεν έχουμε όλα τα υλικά, μάλιστα, να κάνουμε αλλαγή. Α, και το πήγατε στο χειρουργικό. Ναι, το πήγαμε έξω από την πόρτα εκεί. Έξω από την κάμερα. Προχθές το εφημερίδα εγώ εκεί ήταν. Η αγγελία γίνεται κάθε τρεις μήνες και το πρόβλημα ποιο είναι? Θα πρέπει να γίνει μια κεντρική αποθήκη σε κάθε νομό που θα έχει τα υλικά και η αλήψη θα καλύπτεται με μία. Σας λέω ότι κάνεις μια περιέγγυα τρεις μήνες. Σου τα στέλνει η υγειονομική περιφέρεια. Και μένεις στις 40 μέρες. Το να σου ξανάρθουν υλικά πρέπει να περάσει τώρα 50 μέρες. Αυτό είναι τραγικό. Εγώ σας λέω τώρα για τα πιεσόμετρα. Χαλάσαν τα πιεσόμετρα. Εδώ και ένα μήνα έχουμε ένα πιεσόμετρο. Όπως αναφέρει ο κύριος Χαϊδευτός, αναλώσιμα υλικά συχνά δεν υπάρχουν. Με αποτέλεσμα οι ασθενείς να συνεχίζουν να φέρουν τα υλικά από τα σπίτια τους για να τους παραχθούν οι πρώτες βοήθειες. Να έρθει κατά έχω σίγουρα, έτσι. Είχα προχθές ένα τροχείο. Να έρθει κατά έχετε. Είχα προχθές ένα τροχείο στο πανηγύρι. Καλάμια. Στο πανηγύρι και είχα και ένα συνάδελφο νεαρό ειδικευόμενο μαζί μου στην εφημερία. Πάσιμο στο χέρι, έτσι απλά. Στον καρπό. Ένα κίνδυνο με το μηχανάκι, ευτυχώς ήταν και το κεφάλι του, λέει, να το ακινητοποιήσουμε, ρε παιδιά. Δεν είχαμε ακτινολογικό το βράδυ, δεν έχουμε να φύγει στο νοσοκομείο, να κάνει μια αξονική, τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, πώς θα το ακινητοποιήσουμε? Δεν υπάρχει νάρθρακας και έχω έναν επίδεσμο 5 εκατοστά. Ευτυχώς όμως είχα τρία άδεια κουτιά από σύριγγες. Και ξέρετε με το χαρτόνι τι ωραίο νάρθρακα κάνεις. Και κάναμε χάρτινο νάρθρακα. Είμαστε τραγικοί σαν χώρα. Λέτε, κύριε, είμαστε τραγικοί σαν χώρα. Και... στέλνω μια ακτινογραφία, θυμάμαι σε μια περιοχή που στην Ηράκλεια. Πάει να κάνει γιατρή, λέει, πήγα να κάνω την ακτινογραφία θώρακος Μουζίτσες, αλλά δεν είχε υλικό, λέει, να μου την κάνει. Πού καλέ δεν είχε υλικό? Δεν είχε φιλμ. Πού? Το κέντρο υγείας Ηράκλειας προχθές. Και πού πήγες, του λέω? Πήγα στο νοσοκομείο Σερών. Προσέξτε τώρα εμείς τι ωραία πρωτοβάθμια κάνουμε. Τι ωραία αποκέντρωση. Έχουμε τον ειδικό και εξετάζει ο ειδικός. Δίνει παραπεμπτικό. Του λέει, φέρε μου την ακτινογραφία, παίρνει να στείλει στο αυτοκίνητο. 30 χιλιόμετρα πάει, δεν έχει. Άλλα 30 από εκεί δεν έχει, πάει άλλα 70 για να κάνω ακτινογραφία. Δεν είμαστε τραγικοί σαν χώρα? Το 2016 αυτά τα πράγματα. Πάμε τώρα. Μετά από μια εβδομάδα που άπεισε. Δεν έχω μπουκαλάκι, ξέρω εγώ, για να κάνουμε ολιψία, γιατί θα μου λείπει εκείνο. Σας λέω, θέλει μια κεντρική αποθήκη, η οποία να είναι στο νομό με τα εφόδια. Να αναφέρουμε ότι η έλλειψη υλικών δεν είναι τωρινή. Η κατάσταση αυτή υπάρχει εδώ και χρόνια. Και μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί μια λύση. Σε όλα μου τα εξεταστήρια έχω αυτό το μουσαμά. Οπότε έρχεται η γιαγιά με την γαστρίτιδα και τη διάρρεια. Λερώνει η γυναικούλα χωρίς τα φταίει, την εξετάζω εγώ πάνω, του βάζω στους ορούς και εγώ. Μετά από πίσω μου έρχεται ένα παιδάκι 10 χρόνια που έχει λίμωξη ένα τώρα αναπνευστικό. Και το βάλω εγώ να κάτσει σε εκείνο το κρεβέτι. Δεν τρεπόμαστε, λέει. Και πού το βάζετε να καθίσει? Εντάξει. Η όρθιο σου κάνει μια καρεκλίτσα μέχρι που θα το καθαρίσει μηνόπνευμα. Να το καθαρίσει. Είναι συνθήκε υγιεινέ αυτέ. Εγώ έχω να δω καρτοσέντρο στο κέντρο υγεία εδώ και 3 χρόνια. Γιατί? Προφανώ κοστίζει για κάποιου. Πάρτε τραπεζομάντιλα. Το σπατάλι. Συνεχίζω. Τραπεζομάντιλα από τα σαπουνάκι για να πλύνω τα χέρια μου. Μετά μου λέει θα έρθουν οι γιατροί στο νοσοκομείο, θα έρθουν στα κέντρα υγείας. Γιατί? Σαπούνι για να πλύνω τα χέρια μου. Χαρτί για να σκουπίσω τα χέρια μου όταν εξετάζω. Δεν έχω. Τα βάζω κάτω από το κλιματιστικό, θα στεγνώσουν. Πλάκα κάνουμε. Είναι συνθήκες αυτές. Δεν μπορείς, κυρία, να τα λειτουργήσεις. Πώς θα μπορείς να λειτουργήσεις? 2, 1, κανένα. Λειτουργήσε τα σωστά όμως. Κάπως έτσι είναι η εικόνα στο κέντρο υγείας Σιδηροκάστρου, όπως μας ανέφερε ο κύριος Χαϊδευτός. Επιστροφή πάλι στην πολιτική επικαιρότητα. Προβάδισμα 7,1% και 8% καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ σε 2 νέες δημοσκοπήσεις για την εφημερίδα Παραπολιτικά και στον ιστότοπο tvxs.gr. Σε δημοσκόπηση λοιπόν της εταιρείας Alco για την εφημερίδα Παραπολιτικά, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει, όπως είπαμε, 7,1% προβάδισμα με 26,1% ποσοστό έναντι 19% του ΣΥΡΙΖΑ. Προβάδισμα 7,1 ποσοστιαίων μονάδων έχει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ σε νέα δημοσκόπηση. Στη δημοσκόπηση της Alco για την εφημερίδα Παραπολιτικά, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 26,1% στην πρόθεση ψήφου.
με αναγωγή επί των έγκυρων και ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί με 19%. Στη συνέχεια η Χρυσή Αυγή με 7,9%, το ΚΚΕ με 6,1%, η Δημοκρατική Συμπαράταξη με 4,6%, η Ένωση Κεντρών με 3,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,2%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 2,6%, η Λαϊκή Ενότητα με 2,4%, το Ποτάμι με 1,8%, άλλο κόμμα 5,7%, ενώ οι Αναποφάσιστοι είναι στο 17,2%. Όπως προκύπτει, η εμπιστοσύνη στον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι μεγαλύτερη κατά 7 μονάδες, με τη συσπήρωση στην αξιωματική αντιπολίτευση να φτάνει το 83%. Ενώ ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζεται σταθερά σαν καταλληλότερος πρωθυπουργός. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι το έλλειμμα αξιοπιστίας προς τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς το 75% των πολιτών δεν εμπιστεύεται τον πρωθυπουργό, ενώ ποσοστό ακόμα μεγαλύτερο, το 85%, δηλώνει μη ικανοποιημένο από την απόδοση της κυβέρνησης. Όλα αυτά ενώ σχεδόν 9 στους 10 λένε ότι ο πρωθυπουργός εγκατέλειψε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Τα πιο εκπληκτικά τριήμερα προσφορών είναι στα καταστήματα Kansas. Μέχρι το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου, χοιρινό μπούτι με οστό, ντόπιο ελληνικό, το κιλό με 4,15. Χοιρινά σπαλάκια με οστό, ντόπια ελληνικά, το κιλό με 4,15. Ραντεβού στο μανάδικό μας για φρέσκα και φθηνά φρούτα και λαχανικά. Πιπεριές Φλωρίνης, νεκταρίνια και πιπεριές για τηγάνι 20% φθηνότερα. Βρείτε ακόμα τα ποιοτικά προϊόντα της σειράς Dream που χρησιμοποιείται καθημερινά, τώρα ακόμα πιο φθηνά. Όλα τα υγρά γενικού καθαρισμού Dream 30% πιο φθηνά. Και όλα τα υγρά πιάτων Dream 20% πιο φθηνά. Supermarket Kansas. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Σε θέματα τώρα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, οι φωτιές στη Θάσο μονοπόλησαν την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την αποτίμηση των ζημιών έκανε κατά τη συνεδρίαση ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος. Οι καταστροφικές πυρκαγιές στη Θάσο που εκδηλώθηκαν στις 10 Σεπτεμβρίου και έσβησαν στις 14 του ίδιου μήνα ήταν ένα από τα θέματα που μονοπόλησαν το Περιφερειακό Συμβούλιο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την αποτίμηση των ζημιών έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος, ο οποίος αφού εξήγησε ότι οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από το φαινόμενο της ξηρής καταιγίδας, τόνισε ότι συνολικά κάηκαν 68.000 στρέμματα δάσους, 10 σπίτια, μία ταβέρνα, πολλά ελαιόδεντρα, 2 κοπάδια προβάτων, μελίσια, ενώ τραυματίστηκαν 6 άτομα και ένας πυροσβέστης υπέστη κάταγμα. Είμαστε ιδιαίτερα προβληματισμένοι που το όμορφο νησί της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Θάσος, η οποία φέτος είχε πάνω από 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες, είχε αυτήν την πολύ μεγάλη καταστροφική φωτιά, η οποία μας έχει στεναχωρήσει ιδιαίτερα. Οι παρεμβάσεις όμως της περιφέρειας, της πυροσβεστικής, αλλά και γενικότερα τα ενάρια μέσα και τα επίγεια, έστω και με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισαν, γιατί ήταν σε δύσβατες περιοχές, είχε έσει ο τέλος και πιστεύουμε ότι θα γίνει η αποκατάσταση και του περιβάλλοντος, αλλά και έργα τα οποία θα συμβάλλουν να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γιώργος Παυλίδης είπε ότι η Θάσος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για 6 μήνες, ενώ πολλοί περιφερειακοί σύμβουλοι ζήτησαν ένα από τα επόμενα περιφερειακά συμβούλια να πραγματοποιηθεί στη Θάσο. Ότι οι μεγάλες καταστροφές που έγιναν στη Θάσο δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Έχει να κάνει με όλη την κατάσταση που διαμορφώθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια στο νησί και ιδιαίτερα στο δασικό όγκο, από τη δασοκτόνα πολιτική και νομοθεσία που υπάρχει, που έχει αντικειμενικά οδηγήσει στην πλήρη διάλυση των δασικών υπηρεσιών, και από την άλλη πλευρά οι πυροσβεστικές υπηρεσίες να είναι απογυμνωμένες με μηχανολογικό εξοπλισμό πεπαλαιωμένο, να μην μπορεί πραγματικά να έχει την ανάλογη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα. Ταυτόχρονα, πρέπει να επισημάνουμε ότι από τις πυρκαγιές του 89 μέχρι και σήμερα δεν υπήρξε καμία ουσιαστική παρέμβαση στο δασικό όγκο της Θάσου, ώστε να υπάρξουν οι αντιπυρικές ζώνες, να υπάρξουν απαραίτητοι κρουνοί για τον εφοδιασμό, να μπορούν να υπάρχουν οι κατάλληλοι δασικοί και αγροτικοί δρόμοι, ώστε να υπάρχουν οι προσβάσεις, ώστε να αντιμετωπιστούν τέτοια καιρικά φαινόμενα. Γι' αυτό και λέμε ότι ηθική αυτούργη για αυτό το μεγάλο έγκλημα που έγινε στη Θάσο είναι η μέχρι σήμερα κυβέρνηση. Όμως, τονίζουμε ότι παράλληλα τις μεγάλες ευθύνες που έχει η τοπική διοίκηση, τόσο η περιφέρεια όσο και ο Δήμος της Θάσου,
που και μέσα από το πρόσφατο ΕΣΠΑ που έγινε, αλλά και από τα προηγούμενα κοινοτικά προγράμματα, δεν απέτησαν ούτε ζήτησαν να υπάρξουν όλα εκείνα τα απαραίτητα, αφενός με αντιπλημμυρικά έργα από την μια πλευρά και όλα τα έργα δασοπροστασίες, ώστε πραγματικά να είναι οχυρωμένο το νησί, να είναι οχυρωμένα τα δάση μας, να μην έχουμε τέτοιου είδους φυσικές καταστροφές. Μια διαφορετική διαμαρτυρία πραγματοποίησαν το απόγευμα της Παρασκευής οι εργαζόμενοι της βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων της Καβάλας και οι εργαζόμενοι της Καβάλα Oil. Τι έκαναν? Τέλεσαν την κηδεία της Καβάλας. Η πορεία ξεκίνησε λίγα λεπτά μετά τις 7.30 το απόγευμα, ωστόσο νωρίτερα οι 400 εργαζόμενοι των δύο επιχειρήσεων έδωσαν τον παρόν σε μια συγκέντρωση που έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Μια διαφορετική πορεία διαμαρτυρίας στους δρόμους της Καβάλας ήταν αυτή που έλαβε χώρα το απόγευμα της Παρασκευής με τους εργαζόμενους που παραμένουν έξω από την πύλη της βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων και τους εργαζόμενους της Καβάλα Oil να συμμετέχουν στην εκρόσιμη ακολουθία της Καβάλας, όπως αναφέρει το kavalaportal.gr. Κανένα δεν θα γίνει η δικιά μας του φουλού. Να, παιδιά, ετοιμάσου για την αγή. Βουβουλού κλεισμένη, καβάλα πεθαμένη. Βουβουλού κλεισμένη, καβάλα πεθαμένη. Όλοι όσοι έλαβαν το λόγο μίλησαν για την απειλή φτωχοποίηση της Καβάλας στην περίπτωση που κλείσει η βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων. Έστειλαν το δικό τους μήνυμα ότι ο αγώνας για τη δικαίωσή τους θα πρέπει να τελειώσει εδώ, αλλά θα πρέπει να συνεχιστεί με αμύωτη ένταση και εξέφρασαν την ελπίδα ότι στο τέλος θα δικαιωθούν. Ο Όμιλος Φροντιστηρίων Πουκαμισάς, ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα, δίνει σήμερα τη λύση στην καθημερινή μελέτη των μαθητών δημοτικού. Με τα μαθήματα Δημοτικού Πουκαμισάς και με τα βιβλία γλώσσας και μαθηματικών για όλες τις τάξεις των εκδόσεων Πουκαμισάς. Εκδόσεις Πουκαμισάς και μαθήματα Δημοτικού Πουκαμισάς σε 43 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Δίνουμε βάσεις από την αρχή. Τώρα η επιτυχία έρχεται πιο κοντά. Φροντιστήρια Πουκαμισάς και στις Σέρες. Φροντιστήρια Πουκαμισάς, Κωνσταντινουπόλεως 10. Τηλέφωνο 2321-068-700. Έντονα αντέδρασε σήμερα ο Σύλλογος Κινητικά Αναπήρων Σερών στις πρόσφατες δηλώσεις της Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων Θεανός Φωτίου. Ο Σύλλογος των Σερών κάλεσε όλους τους συλλόγους της Περιφερειακής Ενότητας και τα σωματεία που σχετίζονται άμεσα με τους τομείς της υγείας, της πρόνοιας και του φαρμάκου να συσπηρωθούν στη Συντονιστική Επιτροπή και να αντιπαλέψουν, όπως λέει χαρακτηριστικά, τα σχέδια της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τη δήλωση της αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων Θεανός Φωτίου, οι παροχές σε χρήμα θα σε καταστρέψουν, επισήμανε Θεανό Φωτίου, αντιπροτείνοντας. Αν σου δίναμε όμως 70 ευρώ κάρτα, η οποία είναι προπληρωμένη για τρόφιμα που τα παίρνεις από οποιοδήποτε μαγαζί, δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια, δηλαδή αυτό που έχει ανάγκη μια οικογένεια και σου δίνουμε, και εφόσον δεν έχεις σπίτι 70 ευρώ επιδότηση νοικίου, αλλά πάντα στον ιδιοκτήτη, όχι σε σένα. Δηλαδή, μια λογική σύνδεση και όχι σε χρήμα. Είναι αδύνατο να επιβιώσει με 200 ευρώ, ενώ αυτά που σας είπα μόλις πριν είναι 150 ευρώ και μπορείς να επιβιώσεις πολύ δύσκολα, αλλά μπορείς. Σήμερα το ΚΕΕ εφαρμόζεται πιλωτικά σε 30 δήμους της χώρας και μεταξύ άλλων προβλέπει χρηματική ενίσχυση 200 ευρώ το ανώτερο σε άτομα που διαβιούν σε συνθήκες απόλυτης εξαθλίωσης. Για παράδειγμα, σε μια τριμελή οικογένεια με ένα ανήλικο παιδί, ο δικαιούχος παίρνει maximum 200 ευρώ, ο επιπλέον ανήλικας άλλα 100 ευρώ και το παιδί άλλα 50 ευρώ, σύνολο 350 ευρώ. Με απλά λόγια, κατά την κυβέρνηση τα 200 ευρώ σε χρήμα δεν αρκούν για να ζήσεις, αλλά τα 150 ευρώ σε είδος φτάνουν και ίσως να περισσεύουν και από πάνω. Για όλα αυτά, απαντά στην κάμερα του τηλεεπιλογές ο πρόεδρος των κινητικά αναπήρων, Γιάννης Χουβαρδάς. Εμείς είχαμε προειδοποιήσει από πέρυσι τέτοιο καιρό και πιο νωρίς, μετά την ψήφιση του Μνημονίου, ότι θα έρθουν τεράστιες περικοπές στην πρόνοια. Και θα αφορά αυτό και τα επιδόματα όλα. Με βάση το τρίτο μνημόνιο πρέπει να περικοπούν 900 εκατομμύρια ευρώ από την πρόνοια για φέτος.
Λοιπόν, μόνο για τα προνοιακά επιδόματα χρεοδαπανούνταν το ποσό των 800 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό που υπήρχε ήταν στα 1.900. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι από τα 1.900 θα φύγουν 900 και από τα 900 που θα μείνουν, τα 800 ίσα ίσα υπαρκούν για να δουν τα υπάρχοντα επιδόματα που δίνονται αυτή τη στιγμή. Θα έχουμε πολύ μεγάλες περικοπές στην πρόνοια το επόμενο διάστημα, οι οποίες θα αφορούν αποκλείσιμο και ιδιωτικοποίηση προνοιακών ιδρυμάτων, από πάυση παροχών του κράτους, από μειώσεις στα επιδόματα, οι οποίες με κάποιο τρόπο θα παρουσιαστούν τάχα μου ως δίκαιες. Αυτές μπορεί να γίνουν είτε μέσω του λεγόμενου κατώτερου κειμένου εισοδήματος, το οποίο συνδέεται και με τις δηλώσεις που έκανε η κυρία Υπουργός χθες, τις απαράδεκτες αυτές δηλώσεις, γιατί αν το κατώτερο εγγυημένο εισόδημα πάει στα 200 ευρώ, όπως αυτό εφαρμόζεται πιλωτικά, τότε όλα τα υπόλοιπα επιδόματα θα δίνονται σε συνάρτηση με αυτό. Και όπως όταν ο κατώτατος μισθός είναι στα 500 κάτι ευρώ, το επίδομα ανεργίας δεν μπορεί να είναι, αναγκαστικά θα είναι εκεί που είναι σήμερα, και η σύνταξη θα κατώτερη είναι εκεί που είναι σήμερα, έτσι και όλα τα επιδόματα θα συνδεθούν με το κατώτερο εγγυημένο εισόδημα και πραγματικά τη βάψαμε. Ταυτόχρονα οι δηλώσεις της κυρίας Υπουργού ανοίγουν τον δρόμο για πλήρη περικοπή των επιδομάτων όλων και αντικατάστασή τους από βοηθήματα φιλανθρωπικού χαρακτήρα σε είδος. Η ΕΣΑΜΕ όμως με όσα διαβάζουμε διατίθεται, είναι προσκύμενα φιλική απέναντί τους. Η ΕΣΑΜΕ ακολουθεί την ίδια τακτική που ακολούθησε χρόνια τώρα, να παίζει στο δικοματικό παιχνίδι. Παλιά έπαιζε στο παιχνίδι Νέα Δημοκρατία Πασόκ, τώρα παίζει στο παιχνίδι Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Στηρίζει πότε τον έναν και πότε τον άλλον, ανάλογα με το ποια πλειοψηφία διαμορφώνεται στην κεφαλή της επάνω. Από το 2009, όταν εμείς σαν σύλλογος προσπαθούσαμε και επαναλαδικά να αφυπνίσουμε τους υπόλοιπους συλλόγους και τους κινητικά ανάπηρες και συνολικά τα άτομα με αναπηρία και να πούμε ότι έρχεται πραγματικά τεράστιες περικοπές, τότε η ΕΣΑΜΕΑ γυρνούσε και έλεγε ότι δεν πρόκειται να πειράξουν καθόλου τα ΑΜΕΑ. Επίτηδες τα λέτε όλα αυτά γιατί θέλετε να τρομάζετε τον κόσμο. Ήρθαν οι περικοπές. Στη συνέχεια η ΕΣΑΜΕΑ έπαιξε στη λογική μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Καλλιέργησε φρούδες ελπίδες ότι με την εκλογή της σημερινής κυβέρνησης τα πράγματα θα καλυτέρευαν και θα περνόταν πίσω οι περικοπές. Στη συνέχεια έπαιξε το παιχνίδι της διαπραγμάτευσης και έλεγε ότι μέσα από την περήφανη διαπραγμάτευση η κυβέρνηση θα λυθούν τα προβλήματα. Σκεφτείτε ότι μέχρι και πέρυσι που γινόταν η ασφαλιστική μεταρρύθμιση και τελικά περικόπηκαν και οι αναπηρικές συντάξεις, ακόμα και μια εβδομάδα πριν μάζευε τα μέλη των συλλόγων και τους έκανε ολόκληρα μαθήματα για να τους πείσει ότι η κυβέρνηση θα αγαπάει πολύ τα άτομα με αναπηρία και ότι δεν πρόκειται να κόψει τίποτα. Εντόνες είναι, κυρίες και κύριοι, διαμαρτυρίες των εκπαιδευτικών για τις ελλείψεις στα σχολεία. Όπως τονίζουν οι δάσκαλοι, οι μαθητές χάνουν δεκάδες ώρες εβδομαδιαίως από την απαράδεκτη πολιτική του διορισμού των αναπληρωτών δασκάλων και καθηγητών, η οποία γίνεται με το σταγονόμετρο. Ίδια εικόνα υπάρχει και στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τα δημοτικά σχολεία στον νομό Καβάλας άνοιξαν με αρκετά κενά σε ειδικότητες, όπως γυμναστές, θεατρολόγους και εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, μιας και εντός εβδομάδος υπήρξε μια σειρά προσλήψεων της τελευταίας μόνο στιγμής, που όμως δεν κάλυψαν τις σοβαρές ανάγκες. Έχουμε πολλά προβλήματα με τη στελέχωση σε πρώτη φάση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Και αν θέλουμε να δούμε εδώ για την περιοχή μας, για την περιφέρειά μας, οι ελλείψεις μας είναι σε ειδικότητες και σε συναδέλφους ειδικής αγωγής. Σε άλλους νομούς όμως, σε άλλες περιφέρειες, οι ελλείψεις είναι τεράστιες, σε δασκάλους και νηπιαγωγούς σε πρώτη φάση. Και όπως μας αναφέρει η Ομοσπονδία μας, οι ελλείψεις αυτή τη στιγμή είναι περίπου 2.000 εκπαιδευτικοί μόνο για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Παρ' όλα αυτά, τα προβλήματα στα δημοτικά σχολεία δεν είναι μικρά, όπως λένε οι συνδικαλιστές, αφού φέτος ξεκινά τη λειτουργία του και το νέο ολοήμερο σχολείο, για το οποίο όμως οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις. Έτσι ώστε να κάνουμε γνωστό σε όλους τα αιτήματά μας, να βγάλουμε δηλαδή προς τα έξω τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα το σχολείο μας και να έχουμε, αυτό που ζητάμε είναι να έχουμε με το μέρος μας και τους γονείς, έτσι ώστε να παλέψουμε αυτό το δύσκολο δρόμο που έχουμε να ανεβούμε. Οι ελλείψεις στην Καβάλα θα είναι σε ειδικότητες, δηλαδή δασκάλους της μουσικής, θεάτρου, γυμναστικής, καλλιτεχνικών. Από εκεί και πέρα όμως, με τα τρίκ που έχει κάνει το Υπουργείο Παιδείας, μειώνοντας τις ώρες του σχολείου, του ωραρίου του κάθε σχολείου, θα έχουμε και έλλειψη στην ουσιαστική μόρφωση των παιδιών μας.
Σεπτεμβρίου. 81η ΔΕΘ. Απογειώνουμε την επιχειρηματικότητα με πορεία μας την καινοτομία σε ένα ταξίδι τέχνης, επιστήμης, διασκέδασης. Ανακαλύπτουμε μυστικούς κόσμους και μπαίνουμε σε νέες διαστάσεις. Ενημερωνόμαστε για την εκπαίδευση, την ενέργεια, το αυτοκίνητο και παίζουμε τη μονόπολη της Θεσσαλονίκης. Ένας κόσμος, μία έκθεση. Οργάνωση Χελέξπο. Το δρόμο προς πληρωμή πήραν οι δικαιούχοι βιολογικής κτηνοτροφίας του 2012 στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών μετά την έκδοση των αναλυτικών καταστάσεων των δικαιούχων παραγωγών του νομού μας. Να σημειωθεί πως το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στις 159.150 ευρώ. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Σερών ενημερώνει τους δικαιούχους στις δράσεις 1,2 βιολογική κτηνοτροφία του μέτρου 214 ότι έχουν εκδοθεί αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής για το 2012 και έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. Είναι μια μικρή πληρωμή σε αυτές τις πολύ αναμενόμενες και καθυστερημένες πληρωμές των αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων, των βιολογικών όπως τα ξέρουμε πιο απλά. Είναι κάτι υπόλοιπα του 2012 για τη βιολογική κτηνοτροφία και είναι ένα ύψος 160.000 ευρώ. Τα αγροπεριβαλλοντικά, να θυμίσω ότι ξεκίνησαν το 2012, αυτή ήταν η πρώτη χρονιά εφαρμογής τους και το 2016 είναι το τελευταίο έτος εφαρμογής τους. Είναι 6 αυτά τα προγράμματα και τα μεν 4 πληρώθηκε μόνο το πρώτο έτος εφαρμογής τους το 2012 και σε 2 προγράμματα μόνο, τη βιολογική γεωργία και την νητρορύπανση, πληρώθηκε και το δεύτερο έτος το 2013. Είμαστε πάρα πολύ πίσω. Εξαγγέλλεται από το Υπουργείο ότι θα αρχίσουν οι πληρωμές. Αυτή είναι μία πρώτη μικρή πληρωμή. Και για να έχουμε μία τάξη μεγέθους στο μυαλό μας, τα οφειλόμενα και αναμενόμενα από τους παραγωγούς είναι ένα ποσό πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειωθεί πως υπολογίστηκε το ποσό ενίσχυσης των 159.170,11 ευρώ, οι 22 οι οποίοι δεν είχαν πληρωθεί στην πρώτη πληρωμή το Δεκέμβριο του 2015 λόγω προβλημάτων βοσκοτόπους. Είναι ένα πρόγραμμα που καθυστέρησε πάρα πολύ, διαμαρτύρονται και δικαίως οι παραγωγοί μας. Εν πάση περιπτώσει, τώρα έχουμε υποσχέσει στο Υπουργείο ότι θα τρέξουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά την υπηρεσία μας. Όταν ανοίγουν τα συστήματα του ΟΠΚΕΠΕ, όλα γίνονται στον τάχιστο χρόνο και τώρα όσα ήταν να γίνουν έχουν γίνει. Ας ελπίσουμε ότι τα επόμενα στάδια θα τρέξουν με γρήγορο ρυθμό. Αφορά και αγρότες και κτηνοτρόφους. Ναι. Μάλιστα. Και πού κολλάει το θέμα και δεν τρέχει το πρόγραμμα γρήγορα? Είναι θέμα του Υπουργείου και του ΟΠΚΕΠΕ. Αυτοί καθορίζουν πότε θα ανοίγουν το σύστημα, ποιο έτος. Αυτοί καθορίζουν όλη τη σειρά των απαραίτητων διαδικασιών. Θα μπορούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να κάνουν και ενστάσεις? Ναι, σε αυτή προβλέπεται πάντοτε όταν βγαίνει μια πληρωμή σε ένα διάστημα 10 ημερών να κάνουν ενστάσεις αν κάτι δεν έγινε σωστά, που τις περισσότερες φορές δεν υπάρχουν ενστάσεις. Οι άνθρωποι μας. Η γνώση μας. Το μεράκι μας. Η φέτα του τόπου μας. Φέτα κορυφή. Η φέτα του τόπου μας. Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, μέχρι την Αλεξανδρούπολη, γιατί εκεί έγινε και επίσημα η παράδοση τμήματος του μικρού περιφερειακού της πόλης από την οδό Παπανδρέου μέχρι και την οδό Αγίου Δημητρίου, στην είσοδο δηλαδή του στρατοπέδου Γιαννούλη. Το έργο κατασκευάζεται τμηματικά εδώ και 2 χρόνια περίπου και κόστισε 9 εκατομμύρια ευρώ. Πραγματοποιήθηκε και επίσημα το πρωί της Παρασκευής η παράδοση τμήματος του μικρού περιφερειακού της Αλεξανδρούπολης. Το έργο κατασκευάζεται τμηματικά εδώ και περίπου 2 χρόνια και κόστισε περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ. Τμήματα του δόθηκαν προς χρήση με τη Δημοτική Αρχή να εκφράζει την απόλυτη ικανοποίησή της για αυτό το μεγάλο έργο, το οποίο και θα αλλάξει την εικόνα της πόλης προς το καλύτερο. Σήμερα παραδίδουμε τα 3 περίπου χιλιόμετρα, όλων δηλαδή τον περιφερειακό δρόμο της Αλεξανδρούπολης. Είναι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε το 2011, όταν ολοκληρώσαμε τη μελέτη.
Ξεκινήσαμε τον αγώνα για τη χρηματοδότησή του. Καταφέραμε και το εντάξαμε και το χρηματοδοτήσαμε μέσω του ΕΣΠΑ. Ο προϋπολογισμός ήταν περίπου 10 εκατομμύρια, με την έκπτωση πήγε γύρω στα 5,5 εκατομμύρια. Και σήμερα παραδίδουμε και τα 3 χιλιόμετρα του περιφερειακού δρόμου εκτός από το σημείο 0. Το σημείο 0 βρίσκεται πίσω μας, εκεί που ενώνεται στο κάμπινγκ του ΕΟΤ με τον επαρχιακό δρόμο, ο οποίος ενώνει την Αλεξανδρούπολη με τη Μάκρη. Εκείνο το σημείο θα μείνει περίπου κλειστό ένα μήνα, 20 με 30 μέρες, γιατί είχαμε την έγκριση χθες από το Περιφερειακό Συμβούλιο για την σηματοδότησή του, για τα φανάρια και όλες τις λωρίδες, την κυκλοφοριακή μελέτη που θα εφαρμόσουμε στο σημείο εκείνο, προκειμένου να γίνει η ένωση αυτού του περιφερειακού δρόμου που σήμερα ανοίγουμε ολοκληρωτικά με την σύνδεσή του με τον επαρχιακό δρόμο. Είναι ένα έργο το οποίο θα ανασάνει το κέντρο της πόλης και με πολύ γρήγορες ταχύτητες, γιατί είναι ημίκλειστος, σε 5 ή 6 σημεία μονάχα συνδέεται, όπως είμαστε εδώ τώρα στην παλιά είσοδο του στρατοπέδου Γιαννούλη, συνδέεται με τους υπόλοιπους δρόμους, που σημαίνει ότι ο κινούμενος σε αυτόν τον δρόμο έχει προτεραιότητα, πλην βέβαια τη σύνδεσή του με την Ηροδότου, όπου και εκεί έχουμε έργο 74.000 ευρώ προκειμένου να καταστήσουμε σηματοδότες. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο θα αποσυμφορήσει το κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Αυτό το έργο, για να φτάσει εδώ που έφτασε, χρειάστηκε να συνεργαστούν ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και ο στρατός. Ταξίαρχέ μου, να μεταφέρεις τις ευχαριστήσεις μου για μια ακόμη φορά στον Μέραρχο, στον Διοικητή της Δεκάτης Μεραρχίας, όπου ως τελευταίος Διοικητής Μεραρχίας έβαλε και αυτός το λιθαράκι με μια τεράστια διαστάσεων ποιοτική συνεργασία και συνενετική, να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε όλα τα προβλήματα και ιδιαίτερα κάτω από τη γέφυρα. Η κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και σχεδόν τελείωσε, έχει συμπεριλάβει αυτόν τον δρόμο στο όλο πλάνο και στην διευθέτηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων των καινούργιων, οι οποίες θα στοχεύσουν στα επόμενα 10 χρόνια για την κυκλοφοριακή δυναμική της πόλης. Επομένως, ενσωματώνεται και ουσιαστικά με την παράδοσή του και όχι μόνο τυπικά αυτός ο δρόμος στο σύνολο της πόλης. Ικανοποιημένοι δηλώνουν οι βιβλιοπόλες της πόλης των Σερών από την κίνηση των τελευταίων ημερών στα βιβλιοπωλεία τους, καθώς ξεκίνησε η αγορά γραφικής ύλης με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Μάλιστα, ζητούν από το σεραϊκό αγοραστικό κοινό να στραφούν στα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς για τις αγορές τους, παρά να τις κάνουν από πολυκαταστήματα. Το ρεπορτάζ είναι της Κικής Μιχαηλίδου. Κάλεσμα στους Σεραίους Σεραίες έκανε ο πρόεδρος των βιβλιοπωλών, Ευάγγελος Φωτίου, για τις αγορές των σχολικών ειδών, μιλώντας για ποιότητα, εμπιστοσύνη, στήριγμα στα σεραϊκά βιβλιοπωλεία. Αυτή η εβδομάδα που πέρασε ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα και για τους γονείς και αλλά και για εμάς που δεν μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε, γιατί πέσαν όλοι μαζί, τέλος πάντων, για να εξυπηρετηθούν. Εγώ αυτό που θέλω να πω και να το τονίσω πραγματικά, υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι ψωνίζουν από τα πολυκαταστήματα προϊόντα αμφιβόλου ποιότητος, και το λέω πολύ καθαρά αυτό, πολύ αμφιβόλου ποιότητας. Και στο τέλος, αυτά τα προϊόντα τα οποία είναι εξειδικευμένα και τα οποία τα έχουμε σχεδόν τα βιβλιοπωλεία και καταλαβαίνουν οι γονείς τι ακριβώς θέλω να πω, έρχονται να αφήσουν σε εμάς τα 3 και 4 ευρώ των εξειδικευμένων προϊόντων, που είναι κάποια τετραγωνάκια, κάποια βιβλιαράκια τα οποία δεν τα έχουν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και τα πολυκαταστήματα κτλ. Ιδιαίτερα καυστικός για τα πολυκαταστήματα, τις θέσεις εργασίας που χάνονται, τους μισθούς πείνας και στα προϊόντα αμφιβόλου ποιότητος. Επίσης, αναφέρθηκε έντονα στην διατήρηση των θέσεων εργασίας με μισθούς πείνας που υπερασπίζονται οι Σεραίοι, διότι συμβάλλουν στα πολυκαταστήματα με το να τα συντηρούν με τα χρήματά τους. Θεωρώ ότι οι Σεραίοι θα πρέπει να δουν λίγο ότι αυτοί που θα δώσουν δουλειά στους Σεραίους θα είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι οι μεγάλες επιχειρήσεις, που πληρώνουν 216 ευρώ όλο και όλο, 216 ευρώ, το τονίζω ξανά, σε τετράωρη σχέση εργασίας, ενώ τα παιδιά δουλεύουν 8 ώρα. Λοιπόν, ας το προσέξουν αυτό το πράγμα, ένα το κρατούμενο, και δεύτερο το κρατούμενο, ας προτιμήσουν τα, πάλι το λέω, τα σεραϊκά βιβλιοπωλεία, τα οποία είναι χρόνια στις Σέρες και δεν θα τους ξεγελάσουν ποτέ. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ντροπή μου να ξεγελάσω κάποιον πελάτη μου και να μην του δώσω το σωστό προϊόν, ενώ τέτοια ντροπή δεν θα νιώξει ποτέ κανένα πολυκατάστημα.
Και από τις Σέρες στην Κομωτινή θα περάσουμε, καθώς συνεχίζουν να φτάνουν σε μικρότερα κύματα μετά το τσουνάμι των ημερών που ακολούθησε την ανακοίνωση των βάσεων οι νέοι φοιτητές στην Κομωτινή, όπου μαζί με τους γονείς τους αναζητούν ένα μέρος για να στεγάσουν τα όνειρά τους και τις φιλοδοξίες τους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όπως φαίνεται, η ζήτηση για φοιτητική κατοικία παραμένει υψηλή και φέτος στην Κομωτινή, μετά τα νεότερα διαμερίσματα να κρατούν τις περσινές τιμές τους. Κύριε Ζωγράφη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Να δούμε πώς είχε η κίνηση και μάλιστα πώς είχε η ζήτηση των σπιτιών εδώ στην Κομωτινή από τους φοιτητές που πέρασαν εδώ στην πόλη μας όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είμαστε αυτή την ώρα στη μέση της σεζόν. Ήδη έχει έρθει πάρα πολύ κόσμος. Βέβαια, περιμένουμε και άλλο κόσμο. Ειδικότερα την πρώτη εβδομάδα είχαμε πάρα πολύ κίνηση. Κόψτε το λίγο, Γιώργο. Κόψτε το μπλόκαρα. Δεν πειράζει. Εντάξει, ωραία, ωραία. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ κίνηση, με αποτέλεσμα να έχει έρθει πολύ κόσμος από διάφορες περιοχές, όπως και από... Γιώργο, κόψτε το, δεν μπορώ. Περίμενε. Συγκριτικά με πέρυσι έναν έβδομο. Ωραία. Μπράβο. Κύριε Ζωγράφη, καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, θα περάσουμε να δούμε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, για τους Πανελλήνιους Αγώνες Μοτοσικλέτας. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ευρώπη βρίσκεται στις Σέρες. Ο λόγος για τον πρωταθλητή Ιταλίας Μασίνο Ρακόλι, ο οποίος θα τρέξει με τη μοτοσικλέτα του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που πραγματοποιείται στην πίστα του Αυτοκεντρωμίου των Σερών. Ο 4 φορές νικητής του Εθνικού Πρωταθλήματος θα αγωνιστεί με τη μοτοσικλέτα του στην κατηγορία Super Sport, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους συναθλητές, τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού και σε όσους επισκεφτούν την πίστα να το γνωρίσουν από κοντά. Αυτό το Σαββατοκύριακο 17 και 19 Σεπτεμβρίου, ο πρωταθλητής Ιταλίας Μάσιμο Ροκόλι, ο οποίος τρέχει με τη μοτοσυκλέτα του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ο 4 φορές νικητής του Εθνικού Πρωταθλήματος θα αγωνιστεί με την MV Angusta F3 μοτοσυκλέτα του στην κατηγορία Super Sport, δίνοντας την ευκαιρία στις συναθλητές, φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού και σε όσους επισκεφθούν το αυτοκινητοδρόμιο να το γνωρίσουν και να τον θαυμάσουν από κοντά. Massimo Roccoli, nice to meet you. Ciao a tutti. Cosa do? 4 φορές πρωτάθλημα στην Ιταλία. Ξεκίνησε πως ήταν 4 χρονών με mini GP, με mini bike και τώρα 600 cc. Στις Σέρες έχετε ξαναέρθει? Για το Massimo είναι η πρώτη φορά, αυτή τη φορά. Και έπεσε το lap record, λες, πρώτη φορά. Για μένα είναι η τρίτη φορά. Γιατί προτιμάτε την πίστα των Σερών? Γιατί εμείς τρέλουμε για την Ελλάδα, είναι πολύ ωραίο χώρο και είναι ωραία πίστα. Θέλει λίγο δουλειά με τον άσφαλτο, αλλά είναι ασφαλός και είναι πολύ τεχνικός και είναι καλό για τρένινγκ. Ο Μάσιμο Ροκόλι έχει προσκληθεί από την ομάδα Zen One, η οποία σε δελτίο τύπου ανακοίνωσε τα εξής. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε στους φίλους των αγώνων και του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ταχύτητας πως στον επόμενο αγώνα που θα πραγματοποιηθεί στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών στις 17-18 Σεπτεμβρίου, καλεσμένος της ομάδας μας θα είναι ο 4 φορές πρωταθλητής του Ιταλικού Εθνικού Πρωταθλήματος CTV, Μάσιμο Ροκόλι, μαζί με την ομάδα του και την πανέμορφη MV Angusta F3. Ο Μάσιμο Ροκόλι είναι από τους πιο γνωστούς αθλητές της γείτονας χώρας, τόσο για τα αποτελέσματα εθνικό και παγκόσμιο πρωτάθλημα ταχύτητας, αλλά και για το ήθος και τον επαγγελματισμό του. Έχει δεκάδες συμμετοχές στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας Super Sport, όπου έχει πάρει και νίκες, ενώ παράλληλα έχει συμμετάσχει και στο Moto 2. Φέτος είναι πρώτος στη βαθμολογία με 4 αγώνες ακόμα να απομένουν για να τελειώσει το πρωτάθλημα. Είμαστε σε εξέλιξη ο 4ος αγώνας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητος Μοτοσυκλετών. Στην πίστα, στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. 58 οι συμμετοχές με 4 Τούρκους, 2 Βουλγάρους και 2 Ιταλούς να τιμούν με την παρουσία τους στον αγώνα μας. Ο αγώνας είναι σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή είναι η κατηγορία Open, τα χρονομετρημένα, και ακολουθούν όλοι οι υπόλοιπες κατηγορίες μέχρι το απόγευμα. Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, το ελληνικό, έγινε 39 ετών. Το διεθνές που υπάρχει και αυτό πατάει ετησίως στα 22. Η ήσυχη μακεδονική πόλη της Δράμας ετοιμάζεται να ζήσει
5 μέρες σε ρυθμούς φεστιβάλ. Οι φετινές εκδηλώσεις θα αρχίσουν στις 19 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν στις 24 του ίδιου μήνα. Με ρεκόρ ετήσεων συμμετοχής αλλά και το πλουσιότερο διαγωνιστικό μικρού μήκους στην ιστορία του, το 31ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας θα διεξαχθεί από τις 19 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2016 στα Ολύμπια και το Δημοτικό Οδείο, δίνοντας το καθιερωμένο του ραντεβού με το πιο ζωντανό κομμάτι της ελληνικής κινηματογραφίας, τους νέους Έλληνες μικρομικάδες. Ο κινηματογράφος είναι ένα σημαντικό μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της δράμας, αφού εδώ θεμελιώθηκε και αναπτύχθηκε το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Μια φιλόξενη πόλη που φωτίζει και φωτίζεται από τη λάμψη της 7ης τέχνης, μοιράζεται την αγάπη της για τον πολιτισμό, αγκαλιάζει τον κινηματογράφο και υποδέχεται καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Με πολύμινη προϋπηρεσία και προετοιμασία και με βλέμμα στο μέλλον, διατηρούμε άσβεστη τη φλόγα του κινηματογράφου, εξακολουθώντας να παραμένει το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ποιοτικό σε πανελλαδικό και σε διεθνές επίπεδο. Με πολυάριθμες προβολές ταινιών, με διάφορα εργαστήρια και με παράλληλες δράσεις, συνδυάζουμε την ενημέρωση και την ψυχαγωγία. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Είναι ίσως, ιστορικά θα έλεγα, η στιγμή που ο Δήμος μπαίνει πολύ δυναμικά πλέον σε αυτό το κομμάτι και οικονομικά, γιατί με την πάροδο του χρόνου ο οικονομικός αποκλεισμός του φεστιβάλ από φορείς αρμόδιους αρχίζει και γίνεται όλο και πιο χαμηλός, όλο και πιο πενιχρός, με αποτέλεσμα φέτος να έχουμε την κορύφωση της οικονομικής συμμετοχής του Δήμου στο θεσμό. Αυτό δηλώνει και τη θέση που υπάρχει από πλευράς Δημοτικής Αρχής, ώστε ο θεσμός αυτός να στηριχθεί σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς με οποιοδήποτε κόστος και να φτάσει εκεί που πρέπει, να κάνει τα βήματα που χρειάζεται μπροστά, ούτως ώστε να εξασφαλίζουμε κάθε φορά την τέλεσή του και να προσπαθούμε να το κάνουμε κάθε φορά και καλύτερο. Στη φετινή διοργάνωση θα προβληθούν συνολικά 225 ταινίες από 58 χώρες. Είμαστε πράγματι σε ένα σημείο καμπής. Αυτό το έτος, εγώ ως κινηματογραφιστής και ως καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ αυτού, το θεωρώ ότι είναι έτος καμπής για τον ελληνικό κινηματογράφο, για την ελληνική παραγωγή μικρού μήκους, αλλά και για το ίδιο φεστιβάλ. Η ελληνική παραγωγή φέτος είναι σε πολύ υψηλό βαθμό. Αυτό που διαπιστώσαμε βλέποντας τις ταινίες στην προκριματική επιτροπή του ελληνικού τμήματος, δηλαδή την έκρηξη αριθμού και ποιότητας, έρχεται να το πιστοποιήσει τώρα και να επιβεβαιώσει και αυτή τη διαπίστωση και άλλα γεγονότα. Από άποψη λοιπόν κινηματογραφική είμαστε στο πιο όριμο σημείο ως φεστιβάλ. Από άποψη θεσμική είμαστε σε ένα σταυροδρόμι, θα έλεγα. Οι μεγάλες αλλαγές, μετατοπίσεις, ανακατατάξεις που έχουν συμβεί στην ελληνική κοινωνία, κοινωνική και οικονομική, μας θέτουν ένα μεγάλο ερώτημα για το μέλλον του φεστιβάλ. Το 31ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, 22ο Διεθνές, Δράμα 19 με 24 Σεπτεμβρίου. Το 12ο μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες πανηγυρίζει η χώρα μας με τον Δημοσθένη Μιχελετζάκη, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό της κολύμβησης στα 100 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 59 και 27 δεύτερα, που είναι το νέο παραολυμπιακό ρεκόρ.
ρήγη συγκίνησης προσέφερε όχι μόνο στον Εύρο αλλά και τη Θράκη αλλά και σε όλη την Ελλάδα ο ευρύτης κολυμβητής Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης. Ο Δημοσθένης το βράδυ της 5ης στις 11.30 ώρα Ελλάδας στον τελικό 100 μέτρων πεταλούδας κατηγορίας S9 με ρεκόρ αγώνων 59-27 στους Παρολυμπιακούς του Ρίο κατάφερε και τερμάτισε πρώτος κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο. Ο χρυσός Παρολυμπιονίκης αγωνίστηκε με δύναμη ψυχής όπως κάνει όλα αυτά τα χρόνια μαζί με τον προπονητή του Τάσο Καλιτσάρη και τερμάτισε πρώτος στην πισίνα αλλά και στις καρδιές όλων μας όπως αναφέρει το e-evros.gr. Χρυσός Παραολυμπιονίκης, Δημοσθένης Μιχαλετζάκης, το νέο αστέρι της κολύμβησης μπροστά μας, μπροστά σας, στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου με το χρυσό μετάλλιο στο στήθος. Η πόλη των Φερών ήταν όλο το βράδυ στο πόδι και πανηγύριζε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο πατέρας του, μην μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή του, δήλωσε στο e-evros.gr πως είναι πολύ ικανοποιημένος για το αποτέλεσμα και πως δικαιώθηκαν οι κόποι τόσων ετών. Και ικανοποιημένοι με την επιτυχία του Δημοσθένη για τους κόπους τόσων ετών. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες τεπειρωτικά και με τοπικούς όμβρους στα ορεινά Τσιπήρου και τοπικά περιορισμένη ορατότητα. Τις πρώτες πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τμήματα περιμένουμε για αύριο σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις, θερμές ώρες, κυρίως στα ορεινά, περιμένουμε για αύριο και στη Βόρεια Ελλάδα. Η θερμοκρασία τώρα θα κυμανθεί ως εξής. Στις Σέρες από 20 έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 28, στην Καβάλα από 19 έως 27, στην Δράμα από 19 έως 28, στην Ξάνθη από 18 έως 26, στην Κομοτηνή από 20 έως 26, στην Αλεξανδρούπολη από 21 έως 27, ενώ στην Ορεστιάδο η Υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Όλο μας το πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, και τα ρεπορτάζ μπορείτε να τα παρακολουθείτε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.epilogies.tv. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας για τη δική σας ενημέρωση. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.